Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και δεν είμαι μόνη μου στο στούντιο. Εδώ και πάλι έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Κολέλη. Τον καλησπερίζουμε στην Πάτρα κυρίως, στην εκπομπή μας εδώ στο στούντιό μας. Και σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας. Καλησπέρα, κυρία Σπυροπούλου. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Καταφέρατε να έρθετε από την Αθήνα στην Πάτρα, γιατί ήταν και λίγο δύσκολες οι συνθήκες. Κατάφερα, ναι. Δεν ήταν καλύτερη περίοδος για να ταξιδέψω από την Αθήνα στην Πάτρα, αλλά όλα καλά. Εντάξει, αυτό έχει σημασία, αλλά ταξιδεύετε για πολύ καλό σκοπό, γιατί ήρθαν στην Πάτρα βασικά οι κομμένες γλώσσες μαζί με εσάς. Θα έρθουν απόψε το βράδυ. Μαζί με εσάς έρχεται και το βιβλίο σας. Το οποίο θα παρουσιάσουν λαμπροί άνθρωποι και θα είναι πολύ ωραίο να πάτε κι εσείς από κοντά. Στις 7.30 ώρα σήμερα θα γίνει η παρουσίαση στο βιβλιοπωλείο Pixel Book εδώ στην Πάτρα. Και ας ξεκινήσουμε να μιλήσουμε αρχικά για το βιβλίο. Κομμένες γλώσσες. Και μόνο αυτός ο τίτλος, δηλαδή. Σε ποιον άνθρωπο θέλετε να κόψετε τη γλώσσα? Θα σας το πω αλλιώς. Σε ποιον άνθρωπο δεν θα ήθελα να κόψω τη γλώσσα? Σωστό. Ξέρετε, ο τίτλος αυτός είναι τίτλος ενός ομώνυμου διηγήματος μέσα στο βιβλίο, αρχικά. Αλλά αφετέρου αποτελεί και έναν αλληγορικό τίτλο. Καθ' όλη τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου είχα ένα μόνιμο ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν ή προτιμούν, αν θέλετε καλύτερα, να κόβουν τις γλώσσες τους πολλές φορές, αντί να τις χρησιμοποιούν για να μιλήσουν για αυτά που τους πνίγουν ή για αυτά που ονειρεύονται. Μεγάλη κουβέντα. Να πούν σε αγαπώ σε έναν άνθρωπο που αγαπάνε, ή ακόμα και να σιωπήσουν, όταν πρέπει να σιωπήσουν και να μην μιλήσουν, αν μιλήσουν αυτό πληγώσει κάποιον. Εξαιρετικό, γιατί νομίζω αυτή τη στιγμή είπατε κάτι το οποίο εκπροσωπεί μια τεράστια μερίδα ανθρώπων εκεί έξω. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή δεν μιλούν, κρατάνε αυτό που θέλουν να πούν. Καταπιέζονται, ναι, είναι μια σειρά πραγμάτων ή μπορεί να μιλάνε και τη στιγμή που δεν πρέπει να μιλήσουν, όπως λέτε και εσείς πολύ σωστά. Τώρα, διαβάζοντας το βιογραφικό σας, βλέπω ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα λογιστικά, χρηματοοικονομικά. Έχετε σπουδάσει και στην Αθήνα αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή, πήρε η ζωή σας άλλη τροπή. Αρχικά γεννηθήκατε στην Αθήνα, νεότατος άνθρωπος το 1990, λέμε ηλικίες, δεν έχει ηλικία. Λοιπόν, και σπουδάσατε λογιστική και χρηματοοικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Πώς άλλαξε η τροπή τώρα στην πορεία αυτή, δηλαδή να γράψετε ένα διήγημα, ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι από αυτό που κάνατε? Πολλοί άνθρωποι, όπως και εγώ, όταν είναι πιο νέοι στην εφηβεία τους, δεν είναι σίγουροι για αυτό που θέλουν να κάνουν όταν μεγαλώσουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δοκιμάζουν πράγματα, πειραματίζονται, σπουδάζουν και σπουδάζοντας γνωρίζουν καλύτερα τον κόσμο, έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, κοινωνικοποιούνται, αποκτούν μεγαλύτερα ερεθίσματα, άλλες προσλαμβάνουσες και μεγαλώνοντας. Καταλήγουν τελικά στο τι τους αρέσει περισσότερο να κάνουν. Κάποιοι τα καταφέρνουν να το κάνουν και τρόπο ζωής και να βιοπορίζονται από αυτό. Άλλοι πάλι το παλεύουν και προσπαθούν. Εσείς το παλέψατε, φαίνεται. Το πάλεψα, το παλεύω και συνεχίζω να το παλεύω. Συνεχίζω να κυνηγάω τα όνειρά μου. Παρότι σπούδασα οικονομικά, δραστηριοποιούμε επαγγελματικά στον χώρο της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων και του μάρκετινγκ και προσπαθώ να γράψω. Το γράψιμο είναι αυτό που με αποσυμπιέζει από πολλές φορές την καθημερινότητα. Και τώρα μιλάμε για τρίτο βιβλίο. Οπότε ο αγώνας έχει ξεκινήσει πότε? Ξεκίνησε με τη συγγραφή. 16-17. Α, έχει ξεκινήσει αρκετό διάστημα. Ηλικία τότε, δηλαδή. 23. Κάτσε να κάνω μια αφαίρεση. 25. Δεν είμαι πολύ καλή στις αφαιρέσεις. Λοιπόν, 23, 24, 25 πρώτο βιβλίο. Φτάνουμε στο σήμερα με το τρίτο βιβλίο, το οποίο. Τι θα δει ο αναγνώστης που θα ανοίξει το βιβλίο αυτό, τι θα διαβάσει μέσα σε αυτό? Προσπάθησα και αυτό που είχα στο μυαλό μου γράφοντας ήταν να κάνω ένα καρδιογράφημα του παρόντος. Ένα κοινωνικό καρδιογράφημα, δηλαδή να ξεκινήσω από κάποια πραγματικά γεγονότα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια εκεί έξω και να βάλω και τον αναγνώστη να προβληματιστεί για αυτά. Γιατί πολλές φορές ζώντας μια πιεστική καθημερινότητα προσπερνάμε πολλά πράγματα. Δεν έχουμε τον χρόνο να πάρουμε μια ανάσα, να τα σκεφτούμε, να πούμε γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Και οπότε αυτό ήταν η πρώτη ύλη για τις ιστορίες μου. Από εκεί και πέρα ήθελα να βάλω και ένα σουρεαλιστικό επίστρωμα. Να υπερβώ ουσιαστικά την καθημερινότητα και την πραγματικότητα εκεί έξω και να βάλω έντονη φαντασία. Με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πολύ δυσδιάκριτο πού τελειώνει η πραγματικότητα και πού ξεκινάει η μυθοπλασία για τον αναγνώστη. Και αυτό επαφίεται πολλές φορές και στον ίδιο τον αναγνώστη. Ναι. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποιες μεγαλύτερες εμπειρίες με αυτά που γράφω, να έρθουν πιο κοντά στο κομμάτι αυτό. Άλλοι να τους φανούν πιο ξένα, πιο ακραία, πιο υπερβολικά. Γιατί όντως οι ήρωες είναι αρκετά ακραίοι. Αντιδρούν πολύ ακραία οι ήρωες στη ιστορία του. Ενδιαφέρον αυτό. Τώρα, τι κριτική έχετε πάρει? Δηλαδή, κάποιος που το έχει διαβάσει σας έχει πει ότι όντως ήρθε πιο κοντά, όντως ένιωσε
Δέχομαι συχνά ως κριτική ότι έχει μια έντονη απεσιοδοξία. Πολλοί άνθρωποι τσακίζονται. Οι ήρωες τσακίζονται. Είναι συνήθως αντιήρωες αυτοί που θα διαβάσουν, αυτοί που υπάρχουν στο βιβλίο. Υπάρχει μια έντονη απεσιοδοξία. Δεν υπάρχει happy end στο τέλος. Γιατί θεωρώ ότι και στη ζωή και έξω πολλές φορές δεν υπάρχει happy end. Ναι. Βασικά το end είναι ένα, αλλά θα είναι happy δε. Ίσως να μην. Ήθελα να κάνω τον αναγνώστη καταρχάς να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει και έξω και να πιστεί ότι εφόσον δεν μας αρέσει αυτό που υπάρχει και έξω, να το αλλάξουμε. Το πρώτο βήμα για να αλλάξουμε και να δημιουργήσουμε το φως είναι να συνειδητοποιήσουμε και να πούμε στον εαυτό μας ότι δεν μας αρέσει. Υπάρχουν και έξω τοξικές οικογενειακές σχέσεις, τοξικές ερωτικές σχέσεις, τοξικές επαγγελματικές σχέσεις. Αλλά για να τις αλλάξουμε, το πρώτο βήμα είναι να τις συνειδητοποιήσουμε ότι είναι τοξικές. Το βιβλίο το λέει αυτό, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι είναι τοξικό κάτι για να το αλλάξεις. Με λογοτεχνικό τρόπο θεωρώ ότι το λέει. Οπότε κάπως προσπαθείς να συνετίσεις. Δεν είμαι εδώ για να κουνήσω το δάχτυλο στον αναγνώστη και να του πω τι να κάνει. Όχι, όχι. Είμαι εδώ για να του δημιουργήσω προβληματισμούς και να τον βάλω λίγο να μπει και στα παπούτσια του άλλου. Δίνεις κάποιες κατευθύνσεις ίσως μέσα από το βιβλίο. Κατευθύνεις κάπως. Ίσως, ναι. Δεν ξέρω αν θα το λέω κατευθύνσεις ή πιο πολύ ερεθίσματα και τροφικές. Ερεθίσματα. Σκέψη. Αυτό ακριβώς. Είπες τη σωστή λέξη γιατί το να δώσεις κατεύθυνση είναι και λίγο. Θα λέγαμε πας επί τούτου, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν πηγαίνει επί τούτου το βιβλίο. Πάει απλά κάπως με ένα flow, απλό τον αναγνώστη σε κάποια οδό που αυτός επιλέγει. Αυτός δηλαδή, επιλέγει. Ανάλογα με τα βιώματα του καθενός, εξελίσσεται και αυτό. Έτσι γίνεται. Ναι, ο στόχος μου ήταν να το βάλω κυρίως να προβληματιστεί για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά και για ό,τι συμβαίνει μέσα του και για την ίδια τη ζωή. Λοιπόν, γιατί θα θέλει να αλλάξει. Να πάμε στη σημερινή ημέρα. Στις 7.30 ώρα είναι το ραντεβού με τον κόσμο της Πάτρας. Πού θα είστε, ποιος θα μιλήσει για το βιβλίο σας. Θα είμαστε στο Pixel Books, έναν πολύ όμορφο χώρο στο κέντρο της Πάτρας. Θα μιλήσουν τρεις υπέροχοι άνθρωποι. Η Κρίστη Κουνινιώτη είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Πελοπόννησο. Η Ραΐσα Κουσνετζόφ είναι ακαδημαϊκή διευθύντρια στο Μητροπολιτικό Κολέγιο εδώ στην Πάτρα. Και ο Βασίλης Ολαδάς, ο οποίος είναι συγγραφέας και δικηγόρος. Πάρα πολύ ωραία. Το κοινό λοιπόν θα είναι εκεί, θα μπορεί να ρωτήσει. Θα διαβάσετε εννοείται ένα απόσπασμα, θα ρωτήσει ο κόσμος. Θα ακολουθήσει και συζήτηση. Θα υπάρχει συζήτηση. Εννοείται. Αυτό ευελπιστώ να γίνει μια όμορφη και επικοδομητική συζήτηση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο θα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί νομίζω αυτό εύχονται στους ανθρώπους που συγγράφουν. Και στα επόμενα. Και στα επόμενα. Και στα επόμενα. Και να ξανάρθουμε στην Πάτρα. Να ξανάρθετε εννοείται στην Πάτρα. Στο τέταρτο λοιπόν ευχόμαστε. Στο πέμπτο, στο έκτο, όσα θέλετε. Και αυτό είναι το ραντεβού. 7.30 ώρα σήμερα στο βιβλιοπωλείο Pixel Book εδώ στην Πάτρα. Κανακάρι 185 για όσους επιθυμούν. Ευχαριστούμε για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά.